Να πούμε ότι το βίντεο που δείξαμε, Ρούλα, είναι δικό σου, δεν είναι από ταινία. Εσύ τον τράβηξε από τον Καρχαρία. Για πάμε λοιπόν να μας ξεναγήσεις. Αυτός. Κοιτάτε εδώ. Αυτός. Όχι, Παναγία μου. Να σας πω κάτι για τους Καρχαρίες και πώς να τους αποφεύγετε. Για πες. Να σας δώσω μερικές οδηγίες που ξέρω εγώ που μένω εδώ στην Αυστραλία. Να μην φοράτε τυπητά χρώματα, παράδειγμα μαγιό κίτρινο ή άσπρο ή χρώματα σαν το ασπρόμαυρο, γιατί ο Καρχαρίας διακρίνει τα αντίθετα χρώματα. Α, και τον τραβάει. Τραβάει, ναι, την, ναι, τραβάει και μπορεί να δει, αλλά να ξέρετε, αν σας δαγκώσει, αν τύχει να σας δαγκώσει κανένας Καρχαρία, ναι, να το χτυπήσετε στο μάτι. Ρε Ρούλα, πλάκα μας κάνεις. Ή στο βράχιο, να βάλετε το χέρι. Το σταυρό μας θα κάνουμε και θα φύγουμε τρέχοντας. Ναι, αλλά θα ανοίξει το στόμα του. Ναι. Και θα προλάβετε να αποφύγετε τα δόντια του Καρχαρία. Άρα μπουνιά στα μάτια, λες. Ρούλα, τα ξέρεις πολύ καλά. Έχεις έρθει αντιμέτωπη με Καρχαρία. Έχω, δυστυχώς, αλλά ήμουν πολύ τυχερή. Δεν με έφαγε εμένα. Εγώ βγήκα έξω από το νερό 15 λεπτά πριν από την άλλη κοπελίτσα που ήταν άτυχη και την δάγκωσε στο πόδι. Αυτά είναι, αλλά τώρα προσέξτε να δείτε. Γιατί... οι θάλασσες στην Αυστραλία, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται και έτσι στον υπόλοιπο πλανήτη. Στους ωκεανούς δηλαδή. Μιλάμε για τις θάλασσες της Ελλάδας. Στον ωκεανό λοιπόν που πάει κάποιος στο Σίδνεϊ να μπει για μπάνιο, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να έρθεις τέτα τέτ με τον Καρχαρία. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιους Καρχαρίες. Έχουμε μόνο μεγαλοκαρχαρίες εμείς έχουμε εδώ πέρα. Και δεν ξεμπερδεύεις με μια βουλιά. Ρούλα, ακούμε φωνές από μέσα. Φουρλιαχτά. Έχει πολύ κόσμο εδώ, είναι πολλοί τουρίστες. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, να ξέρετε. Ο Καρχαρίας μυρίζει 100 φορές καλύτερα από τον άνθρωπο. Οπότε μία σταγόνα αίμα να πέσει σε όλα αυτά τα νερά εδώ, ο Καρχαρίας θα το μυρίσει και θα έρθει από κοντά. Άσε μας, ρε Σιρούλα, τώρα είμαστε. Και δίπλα στον Καρχαρία είσαι. Να σου πω, σε έχει συμπαθήσει. Δεν ξεκολλάει από πίσω από το πλάνο σου, το έχεις δει. Ξέρεις, ο Καρχαρίας. Ναι. Και να σας πω κάτι άλλο. Ο λευκός, ο μέγας λευκός Καρχαρίας, έχει 300 δόντια σε 7 σειρές. Το φαντάζεστε. Και όταν είναι... πριόνια. Και δεν μαγκώνει, δεν μασάει το φαγητό του. Σκίζει το δέρμα και το καταπίνει κατευθείαν. Ρούλα, μήπως αλλάξουμε συζήτηση. Το έχουμε κάνει εικόνα, έχουμε ταραχτεί όλοι. Έχει γίνει θρίλερ. Να σου πω... Είναι θρίλερ. Έχετε δει το έργο Jaws, γιατί και εγώ από τη στιγμή όχι, που και ούτε είδα, πρόκειται. Να πω στους τηλεθεατές ότι Κυριακή, μόλις έχουμε τελειώσει την εκπομπή, μου στέλνει η Ρούλα στο Messenger βίντεο με αυτά τα πλάνα. Έχει πάει στον Ιδρύο. Μετά από λίγο μου στέλνει τον κροκόδιλο. Λέτε να δείτε και τον κροκόδιλο. Α, ναι. Και μετά αρχίζει και στέλνει τα χαριτωμένα, τα πώς τα λένε, πιγκουινάκια. Λέω, πού είσαι, ρε Ρούλα, πού τι στέλνεις αυτές τις εικόνες. Να το, εδώ αυτό τι δωμάτιο είναι και δίπλα ένας γιγάντιος κροκόδιλος. Αυτό είναι δίπλα. Αυτός ο κροκόδιλος τον λένε Ρόκι. Ο Ρόκι μένει δίπλα, στη πισίνα δίπλα από εδώ. Ναι. Τον φέρανε από ένα μέρος στην Αυστραλία, βόρεια Αυστραλία, που λέγεται Rockhampton. Ναι. Που έχει πάρα πολλούς κροκόδιλους και γι' αυτό τον ονόμασαν Ρόκι. Και ο Ρόκι νομίζω είναι κάπου στα 6,5 με 7 μέτρα. Είναι τεράστιος, Ρούλα. Και διηγήθηκε κάπου στα 1200 κιλά. Πω. Και έχουν φτιάξει αυτό το γυάλινο σαν δωμάτιο για να τον βλέπεις δίπλα-δίπλα, ναι, έτσι. Ναι. Είναι δίπλα. Και δεν μπορεί να είναι εδώ μαζί με τις Καρχαρίες, γιατί... Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Διάβαζα πριν από 2-3 μέρες ότι στην Αυστραλία δυστυχώς αναγκάζονται να θανατώσουν κάποιους τέτοιους κροκόδιλους, γιατί έχουν εξαφανιστεί άνθρωποι που δεν μπορούν να τους βρουν, ναι, και φοβούνται ότι μπορεί να τους έχουν φάει κροκόδιλοι. Ή τόσο μεγάλοι κροκόδιλοι. Και τους θανάτωσαν για να δουν αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ναι, θα το έχεις ακούσει, Ρούλα. Να καταλάβεις το δάγκωμα του κροκόδιλου είναι το πιο επικίνδυνο από όποιο ζώο που ζει στο πλανήτη. Είναι το δυνατό. Δαγκώνει τόσο δυνατά, δυνατό, και το κάθε δόντι, νομίζω έχει 30 δόντια, αλλά είναι... Τα έχεις μελετήσει όλα, Ρούλα, έτσι. Τόσο. Έχεις κάνει διατριβή σε όλα τα δαγκώματα. Καρχαρία, κροκόδιλο. Ναι. Δεν πάμε και σε τίποτα πιο χαριτωμένο. Όχι στα πυράνχας. Να τα και τα πιγκουινάκια. Να τα.
πένγουινς, ναι. Αυτά ζουν εδώ πέρα, σε αυτό το ιντρίο. Είναι τόσο μορφούλια. Έχουμε δύο είδη εδώ. Έχουμε τα μικρούλια και τα king. Mm-hmm. Τα king είναι πιο μεγάλα. Και ξέρεις αυτά, το κάθε ένα έχει... τα έχουν χρωματίσει τα ποδαράκια τους, έχουν τα ονόματά τους και το κάθε ένα έχει, είναι και ζευγαράκια. Προσωπικότητα ο καθένας, έτσι. Ναι, αυτά είναι πολύ γλυκά, τα αγαπάω πάρα πολύ. Μου λύνεις μία πορεία. Ακούμε τώρα γύρω-γύρω οικογένειες, παιδάκια. Δεν υπάρχει απαγόρευση καμία με τον κορονοϊό. Δεν φοράτε μάσκες, είστε όλοι άνετοι εκεί. Όχι, όχι. Εδώ είναι άνετα. Δεν υπάρχει όλα καμία άνετα. Απαγόρευση δηλαδή. Ρούλα, είσαι κάτω από τον Καρχαρία. Ρούλα, βλέπουμε το κάτω μέρος. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και ξέρετε πόσο γρήγορα, με τι ταχύτητα μπορεί να κολυμπήσει ένα Καρχαρία τη στιγμή που είναι το κυνήγι. 60 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν ανησυχείτε τώρα όταν μπαίνετε για μπάνιο και στις παραλίες του Σίδνεϊ. Δεν ναι, έχεις πάντα το φόβο, την ανησυχία. Ναι, ασφαλώς έχω και εγώ. Μένω απέναντι από θάλασσα. Mm-hmm. Οπότε μετά από τις 6 το βράδυ, όταν πέφτει ο ήλιος, δεν μπαίνω ποτέ, γιατί τότε βγαίνουν για φαγητό. Θες να γυρίσεις να πεις μια καλημέρα στους φίλους που σε βιντεοσκοπούν. Είναι πίσω κάτι οι κύριοι με το κινητό και σε καταγράφουν. δεν το κατάλαβα. Ναι. Έχει μαζευτεί παρέα. Αφήσαν του Καρχαρία και πιάσαν την Ρούλα. Έτσι. Α, να, έρχονται κι άλλοι. Έρχονται κι άλλα δύο. Έρχονται κι άλλοι. Καλημέρα από την Ελλάδα, πες τους. Καλημέρα. Και θα τους άρεσαν πολύ να δουν λίγο τα ελληνικά νερά. Αλλά εσείς είστε πολύ τυχεροί εκεί. Δεν έχετε τέτοιους φόβους. Αυτό το ενιδρύο, είμαστε σταθερά μπροστά από τον Καρχαρία, αλλά πόσο μεγάλο είναι και πόσα είδη έχει. Μέσα εδώ νομίζω είναι 14 είδη Καρχαρίες. Mm-hmm. Αλλά έχει πολλά δωμάτια με, πώς τα λένε, δεξαμενές. Ναι. Με διάφορα, όχι μόνο Καρχαρίες, έχει και πολλά ψάρια από το Barrier Reef, ψάρια που ζουν πιο βαθιά. Σπάνια, ήδη από βάθη μεγάλα που δεν μπορείς να τα δεις σε καμία περίπτωση. Ναι, έχει πολλά δωμάτια, αλλά σήμερα ήρθα να πω εδώ στις Καρχαρίες, να σας δείξω τους Καρχαρίες από κοντά, καθ' έρχεται ένα τώρα, αλλά πού είναι. Πήγε μια βόλτα και σου ξανάρχεται, νάτος, πίσω σου είναι Ρούλα. Γύρω-γύρω έρχεται. Και γλυκούλη. Πόσα μέτρα είναι αυτό? Αυτό θα είναι... 6, νομίζω 3-4. Από εκεί. Δύο άνθρωποι, ας πούμε, αλλά στη σειρά. Ωραίες εικόνες μας θέλεις, Ρούλα. Απόλαυσε τη βόλτα σου και την κανονικότητά σου. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε έτσι όλους μαζί εκεί, χωρίς μάσκες, χωρίς φόβο, χωρίς ανησυχία. Έχετε καταφέρει και έχετε περιορίσει τα κρούσματα και μπορείτε να κινήσετε ελεύθερα. Ευχαριστούμε πολύ και στα δικά μας. Χωρίς Καρχαρίες. Εγώ ευχαριστώ. Φιλιά, Ρούλα. Καλημέρα και στο φίλο μας από μακριά και αγαπημένη. Φίλο,